Η σειρά έχει αρχίσει να μας συναρπάσει με το καιρό και κάποιες υποθέσεις αναμένεται να βρούνε την ολοκλήρωσή τους. Μαζί με όλα αυτά που συμβαίνουν με τον Παράσχο και τον Καστρινό, ο Βίκος ανακρίνει το Ζαμάνο προσπαθώντας να το αποσπάσει πληροφορίες για την εντολή που έδωσε στο Θέμη. «Δεν θα βγει ζωντανός από εδώ μέσα, σου το ξεκαθαρίζω. Λέγε τι είπες στον Καστρινό, γιατί το συνάντησες, τι ήθελες μαζί του. Πες τα όλα γιατί θα σε γδάρω ζωντανό». Τότε ο Ζαμάνος αναγκάζεται να του πει την αλήθεια. «Του είπα να σε βγάλει από τη μέση και μάλιστα του έδωσα και ανταλλάγματα, αλλά δεν δέχτηκε, αποκαλύπτει». Ο Βίκος τότε προβληματίζεται και ζητάει από τη Θάλια να βάλει έναν κοριό στο γραφείο του Καστρινού για να μάθει από πρώτο χέρι τα σχέδιά του. Τώρα που ο Παράσχος έφυγε, ο Θέμης υπόσχεται στη Φιλαρέτη ότι θα ξεδιαλύνει προσωπικά την εμπλοκή του Ζαμάνου στην υπόθεση του παιδιού της. «Θα φροντίσω να ξεδιαλύνω την εμπλοκή του Ζαμάνου στην εξαφάνιση του παιδιού σου. Θα βρούμε το παιδί σου. Δεν θέλω να απογοητεύεσαι. Μόλις βρω στοιχεία, θα έρθω στο μοναστήρι να σε συναντήσω». Ο Βίκος ταράζεται με τα όσα ακούει και αποφασίζει να πάει στο μοναστήρι για να συναντήσει τη Φιλαρέτη και την εμπλοκή της στην όλη υπόθεση. Η αποκάλυψη του μυστικού για την πραγματική του σχέση όλο ένα και πλησιάζει στο φως. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!